Μια θερμή καλησπέρα σε όλους. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν συμβεί να συναντηθώ σήμερα μαζί σας, να σας γνωρίσω. Ήδη έχω ακούσει πολύ όμορφα πράγματα. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχω τόσο πολύ σκεφτεί έως και ταλαιπωρηθεί, το ξέρει αυτό ο Παύλος και ο Νικόλας πολύ καλά, για να επιλέξω το θέμα που θα σας μιλήσω. Καθώς και τον τίτλο της ομιλίας. Έφερα πίσω τη ζωή μου, έκανα ένα ταξίδι βιωματικό και εκεί συνάντησα πραγματικά κάτι το οποίο θέλω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Είναι από τα πιο ιερά πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Ήμουν στην ηλικία σας. Είχα πολύ μεγάλη αγάπη για τη λογοτεχνία και την ποίηση. Αλλά και μια ροπή στο αποτέλεσμα. Το οφείλω στους υπέροχους δασκάλους μου. Θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο είχαμε ένα καθηγητή που είχε τόση όρεξη για την ελληνική γλώσσα που μας καλούσε το απόγευμα και μας έκανε λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία και ποίηση. Θυμάμαι λοιπόν, γι' αυτό έβαλα αυτόν τον τίτλο, ένα απόσπασμα, ένα απόφθεγμα του σπουδαίου λογοτέχνη και ποιητή του Καζαντζάκη με τίτλο «Να αγαπάς την ευθύνη». Να αγαπάς την ευθύνη, λοιπόν. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Και αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Ό,τι θα ακολουθήσει, μη σας κάνει να ξεχάσετε αυτό που είδαμε σε αυτή την κάρτα. Αυτό που βλέπετε είναι μια συμβολική φωτογραφία από τους σεισμούς της Καλαμάτας. Είναι μια πολυκατοικία που έπεσε, πενταόρευ πολυκατοικία. Και τότε ένιωσα το μήνυμα του Καζαντζάκη να με εμποτίζει μέχρι το τελευταίο μου κύτταρο. Στην πιο κρίσιμη στιγμή της διαδρομής μου, όπως σας είπα, στους σεισμούς. Εδώ αυτή η πολυκατοικία έχει συνδεθεί με μια εποπία γιατί σώθηκαν μωρά παιδιά από την αυταπάρνηση πολλών ανθρώπων. Εκεί την νύχτα του σεισμού, μην κοιτάτε ακόμα αυτήν την κάρτα, θέλω να σας πω κάτι όπως τώρα είμαι μαζί σας, ανακαλώσει στη σκέψη μου πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Στην Καλαμάτα, ξέρετε, ευτύχησα ως δήμαρχος να έχω έναν σπουδαίο πολεοδόμο, ανθρωποκεντρικό. Που ό,τι και αν σχεδιάζαμε, πάντα ήθελε στο επίκεντρο να είναι ο άνθρωπος. Ο Γρηγόρης ο Διαμαντόπουλος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 2-3 χρόνια. Υπήρξε ο μεγάλος μέτορας της ζωής μου. Να φανταστείτε όταν ήρθε στην πόλη μου, είπε: Σταύρο, ο Δήμαρχος είναι μονάχα για να ονειρεύεται. Η αποστολή του Δημάρχου είναι να ονειρεύεται. Αν μπει στον πειρασμό να γίνει διαιτητής των μικροσυφαιρώτων της πόλης του, έχει ακυρωθεί σε μια εβδομάδα. Και από τότε παρέα με τον Γρηγόρη μας συνεπήρε πραγματικά ένα όνειρο για την πόλη, το οποίο το είδαμε ξαφνικά να γκρεμίζεται την ημέρα του σεισμού. Μάλιστα εκείνη την ημέρα είχαμε τη σύνδεση της Καλαμάτας, ένα μεγάλο γεγονός, ακτοπλοϊκά με την Κρήτη, και εγώ ήμουν στο πλοίο και ταρακουνήθηκε το κρύο και δεν αντιληφθήκαμε ότι είναι σεισμός. Όταν βγήκα και αντίκρισα την πόλη, ήμουν ήδη 8 χρόνια δήμαρχος, που ήταν σκοτάδι και ένας πυκνός καπνός έβγαινε από τα ερείπια, γιατί υπόψη είναι ότι τα μισά περίπου κτίρια κατέρευσαν έτσι στις Καλαμάτας. Έπαθα αμνησία. Και αυτό πραγματικά μέσωσε. Θυμάμαι τον εαυτό μου μετά, όταν ήδη είχε πάρει μπροστά όλο αυτό που λέμε ανθρώπινος οργανισμός. Ο Γρηγόρης λοιπόν, χωρίς να συνοηθούμε, ήρθε τη νύχτα και με παίρνει παράμερα. Μου λέει: Θέλω να μου διαθέσεις 10 λεπτά από τη ζωή σου. Φανταστείτε τότε τι χαλασμός γινόταν. Και του λέω: Τι θέλεις, Γρηγόρη, πάμε να μιλήσουμε για 10 λεπτά. Και μου λέει κλαίγοντας: Σταύρο, μην αφήσεις να μας πάρουν την πόλη. Του λέω: Γρηγόρη μου, τι εννοείς? Μου λέει: Το κράτος δεν έχει αντισεισμική πολιτική. Δίνει στους πολίτες σεισμοδάνεια, τα ονομάζει και μάλιστα και με ένα βαρύγδουπο τίτλο, ανασυγκρότηση οικιστικού πλούτου, και μετά τις εγκαταλείπει τις πόλεις. Όμως ο σεισμός δεν πλήττει τα κτίρια. Πλήττει τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι έχουν πολλές πλευρές. Έχουν την πλευρά την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτισμική, την ψυχολογική. Αν δεν αναταχθούν όλα αυτά, δεν ανατάσσεται η πόλη σου. Αυτά θα λες από αύριο στις κάμερες. Άσε το σχέδιο, θα στο ετοιμάσω εγώ και θα πορευτούμε μαζί για αυτό το σχέδιο. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πορεία ανασυγκρότησης της Καλαμάτας με τα υλικά που σας είπα,
τα οποία γίνανε υλικά όλου του κόσμου. Ήρθε ο Οργανισμός Αντισυστημικής Προστασίας της Αμερικής, της Ιαπωνίας και έγινε υπόδειγμα η Καλαμάτα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τη χώρα μας. Και οι αναφορές στον Γρηγόρη μου ήταν απίθμενες και απίθανες. Με δίδαξε όμως και κάτι άλλο ο σεισμός. Είναι αυτή η κάρτα που βλέπετε. Συνειδητοποίησα εκεί ότι τα όρια του κράτους είναι πεπερασμένα. Αυτό που είναι απέραντο είναι οι ψυχές των ανθρώπων και ο εθελοντισμός. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο για να καταλάβετε. Το κράτος στις πρώτες 40 μέρες του σεισμού έδινε στους πολίτες ξηρά τροφή από τις αποθήκες που είχαν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή κονσέρβες. Ήρθαν αντιρρησίες συνείδησης από την Αυστρία, από την Ελβετία και από τη Γερμανία και έφτιαχναν σε καζάνι ζεστό φαγητό για τους πολίτες. Θα δίνουν μια σπουδαία ποιοτική αλλαγή στις πρώτες δύσκολες μέρες των σεισμοπλήκτων. Τώρα σας μεταφέρω 10 χρόνια μετά, όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όπου μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων με κυριαρχούσε ένα συνέστημα αντιφατικό. Από τη μια μεριά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στη δημόσια ζωή μου, με δεδομένη την αγάπη μου για τον πολιτισμό, και από την άλλη μεριά με έπιασε κυριολεκτικά απόγνωση, γιατί είδα πόσο πεπερασμένα ήταν τα όρια των δυνατοτήτων που είχα. Ήμουν ο υπουργός της σημαντικότερης δομής και θεσμού της χώρας για την ανάπτυξη και την προστασία των μνημείων. Και είδα πόσο ανήμπορος ήμουν, παρά την αφοσίωση των αρχαιολόγων μας, να επιτύχω αυτό το μεγάλο στόχο. Γι' αυτό λοιπόν από τότε, όπως βλέπετε σε αυτήν την κάρτα, άναψε η πρώτη σπίθα για τη δημιουργία του διαζώματος, που ξεκίνησε από αυτή την αντίφαση που σας περιέγραψα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το μεγάλο ταξίδι του διαζώματος, που κι αυτό, πάλι σας πάω στην πρώτη κάρτα του Καζαντζάκη, είναι ένα ταξίδι ευθύνης μιας ομάδας πολιτών για την πατρίδα τους. Εδώ τώρα είναι η στιγμή να σας πω και κάτι άλλο που με είχε συνταράξει, πάλι στα χρόνια εκείνα, από ένα σπουδαίο πολιτικό, θα τον ξέρετε όλοι υποθέτω, τον Κένεντι της Αμερικής, όπου στην ομιλία του που έκανε, είδατε όπως όλοι οι πρόεδροι που κάνουν ομιλία τον ενακτήριο λόγο τους στις 20 Γενάρη του 1961, είχε πει: «Λοιπόν, φίλοι μου Αμερικανοί, αναρωτηθείτε όχι τι μπορεί η πατρίδα σας να κάνει για εσάς, αναρωτηθείτε τι μπορείτε εσείς να κάνετε για την πατρίδα σας». Είδατε πόσο ταιριάζει αυτό με τη ρίση του Καζαντζάκη. Πάμε λοιπόν στο διάζωμα. Μια μικρή εισαγωγή. Αυτό είναι το διάζωμα. Είναι μια κίνηση πολιτών που έχει μια διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά συνδέει όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας που έχουν ρόλο και λόγο για την ανάπτυξη των μνημείων. Δημάρχους, περιφερειάς, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς, πολίτες, με στόχο την ανάπτυξη και την προστασία αυτών των σπουδαίων μνημείων. Όμως, προσέξτε τώρα, για να μπορέσει, όπως είχα διδαχθεί από την Καλαμάτα, μια κίνηση πολιτών να έχει αποτέλεσμα, χρειάζονται, όπως λένε οι μαθηματικοί, έχετε ακούσει αυτήν την ωραία φράση, ικανή και αναγκαία συνθήκη. Φαντάζομαι ότι την ξέρετε, έτσι. Ποια είναι λοιπόν η ικανή και η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει ένα κίνημα πολιτών να καρποφορήσει? Γιατί δεν θέλαμε εμείς να είμαστε μία ακόμα διακήρυξη αγάπης για τα μνημεία από τις εκατοντάδες χιλιάδες που έχει γίνει στην πατρίδα μας. Έπρεπε λοιπόν και πρέπει, και αυτό να το ξέρετε, για να καρποφορήσει μια κίνηση, να όπως και αυτή που κάνετε εσείς τώρα, οι νέοι αυτής της όμορφης περιοχής των Ιωαννίνων, απαιτούνται δύο πράγματα. Από τη μια μεριά απόλυτη αθότητα και διαφάνεια, και από την άλλη μεριά σχέδιο. Γιατί ο εθελοντής πρώτα θέλει να πιστεί ότι οι προθέσεις σου είναι αγνές, ότι είσαι αθώος, ότι δουλεύεις πεντακάθαρα, και από την άλλη μεριά ότι ο κόπος του πιάνει τόπο, ότι έχεις ένα σχέδιο. Λοιπόν, το σχέδιο του διαζώματος είχε δύο θεμέλια. Το πρώτο είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Είναι δηλαδή η τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων. Τι περιλαμβάνει η τεκμηρίωση? Περιλαμβάνει το πανόραμα των αρχαίων θεάτρων, δηλαδή μια καταγραφή που είναι ήδη και στο διαδίκτυο και μάλιστα είναι και στις εφαρμογές της Apple Store και της Android, για να ξέρετε. Όσοι έχετε, δηλαδή, που οι περισσότεροι φαντάζομαι έχετε έξυπνα τηλέφωνα, μπορείτε να το βρείτε. Είναι αυτό. Είναι μια βασανιστική δουλειά που έγινε από κορυφαίους αρχαιολόγους, αλλά και από μένα προσωπικά που έκανα αυτοψία σε όλους τους χώρους θέασης και ακρόασης της πατρίδας μας. Αυτός ο κατάλογος, όπως βλέπετε εδώ, έχει κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες. Δηλαδή έχουμε 125
θέατρα, των οποίων τα 55 είναι στην ικανοποιητική κατάσταση, τα 45 είναι σε αποσπασματική κατάσταση και για τα 25 σώζονται μόνο ήθη. Δεύτερο βήμα για την τεκμηρίωση, τα επιστημονικά δελτία. Τα επιστημονικά δελτία είναι μια μορφή τυποποίησης της επιστημονικής πληροφορίας. Ή για να το πω με έναν ιατρικό όρο, είναι μια αξονική τομογραφία. Έγινε ένα δελτίο, καταρχήν, που έγινε από μια ομάδα καθηγητών, το οποίο δελτίο διαδόθηκε σε όλους τους αρχαιολόγους και παράγονται αυτά τα επιστημονικά δελτία. Να, δείτε ένα για παράδειγμα, για να πάρετε μια εικόνα. Εδώ μέσα είναι και η Δήμητρα η Παπακώστα, η οποία είναι μια σπουδαία αρχαιολόγος, νέα αρχαιολόγος που δουλεύει εδώ στην Ήπειρο και έχει βοηθήσει πολύ στην παραγωγή των επιστημονικών δελτίων της Ηπείρου. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα και στην επιστημονική κοινότητα, την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Τα έχουμε και σε αγγλόφωνη έκδοση και πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη απήχηση. Τρίτο βήμα προς την τεκμηρίωση, οι εκδόσεις. Έχουμε μέχρι τώρα 8 εκδόσεις. Μεσίνη, αυτή είναι η κεντρική έκδοση του διαζώματος, Ετωλοκαρδανία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία. Αυτή είναι μια έκδοση ειδική για το Διονυσιακό Θέατρο στην Αθήνα, που είναι το κορυφαίο θέατρο παγκοσμίως. Και αυτό είναι το πανόραμα που σας έδειξα πριν. Το επόμενο βήμα για τεκμηρίωση είναι η φιλμογραφία. Παράγονται ντοκιμαντέρ και μάλιστα παράγονται και αυτά εθελοντικά από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της χώρας μας. Βλέπετε τα ντοκιμαντέρ που έχουν παραχθεί, το Λακαρνανία, Ήπειρος, Άργος, Μεσίνη. Και το πιο καινοτομικό προϊόν που αποτελεί και παγκόσμια πρώτη. Μια ομάδα νέων μας το ετοίμασε στο διάζωμα, εθελοντικά, και είδε ψηφιακές ξεραγήσεις μέσα από τα κινητά σας. Μάλιστα, έχουμε ήδη ολοκληρώσει δύο τέτοιες ξεραγήσεις, στη Μεσίνη και την Επίδαυρο. Είχαμε και μια χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου και το application αυτό κατεβαίνει δωρεάν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε έτοιμοι για τους Δελφούς που θα ανέβει περίπου σε ένα μήνα. Βλέπετε εδώ και τις. Βλέπετε την ξενάγηση για τη Μεσίνη. Μπορείτε να τις κατεβάσετε να τις δείτε και είναι πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί είναι από τους κορυφαίους αρχαιολόγους της χώρας. Πάμε τώρα στο δεύτερο μεγάλο θεμέλιο του διαζώματος. Σας θυμίζω το επιχειρησιακό πρόγραμμα που λέγαμε. Τεκμηρίωση, χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν επεξεργαστήκαμε ένα πολύ καινοτομικό πρόγραμμα που στηρίζεται σε τρεις πύλες. Τρεις καινούργιες πύλες χρηματοδότησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, πόλεις και περιφέρειες δηλαδή, χορηγοί, μεγάλες οικονομικές δυνάμεις και η πιο καινοτομική πύλη που και σε αυτό το διάστημα πρωτοπόρησε, ήδη αρχίζει να δημιουργείται παγκοσμίως αυτό που θα δείτε τώρα σε λίγο, είναι οι λεγόμενοι κουμπαράδες. Είναι δηλαδή όχι να παίρνεις πολλά λεφτά από λίγους, αλλά να παίρνεις λίγα από πολλούς. Και να υπάρχει μέσα και το συναισθηματικό στοιχείο στη λειτουργία του κουμπαρά. Έχουμε λοιπόν 50 κουμπαράδες σε 50 αρχαία θέατρα και μπορεί στο καθένα από αυτά ο καθένας να δώσει τη συνδρομή του για το πρόγραμμα του διαζώματος. Βλέπετε εδώ η πρώτη πύλη, πόσοι δήμαρχοι και περιφερειάρχοι συμμετέχουν. Βλέπετε αυτό το μακρύ κατάλογο που συνεχώς μεγαλώνει. Εδώ είναι και αγιοφυσικές έρευνες, ειδικές προγραμματικές συμβάσεις. Χορηγίες και δωρεές μεγάλων χορηγών. Και εδώ είναι οι κουμπαράδες. Κοιτάξτε πώς είναι, βλέπετε. Και δίπλα το ποσόν. Υπόψη ότι βάζει κάποιος, όταν βάζει συνδρομή, την ίδια μέρα ανεβαίνει το ποσόν στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε έναν υποδειγματικό κουμπαρά από μια κίνηση πολιτών στον ορχομενό Βιωτίας. Βλέπετε. Ξεκινάει από την Εθνική Τράπεζα που έχει βάλει 30.000. Η προτέρια του ομίλου με την Λινέο 15. Μια άλλη τοπική επιχείρηση 10. Και βλέπετε, συνεχίζουμε και προχωράμε. Πολίτες της περιοχής και έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 92.000 ευρώ. Που με αυτά τα χρήματα το διάζουμε για να θέσει τις μελέτες για να γίνει ένα σπουδαίο αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή. Εδώ είναι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και εδώ είναι το μοναδικό έργο λόγω της κρίσης της χώρας που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτή είναι η χρηματοδότηση του 2008, να καταλάβετε, γιατί δεν έχει καθόλου χρήματα πια το Υπουργείο Πολιτισμού να χρηματοδοτεί έργα αρχαιολογικά. Και εδώ έχουμε το συγκεντρωτικό πίνακα. Βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί στα αυτά τα 5 χρόνια, 4,5 χρόνια που λειτουργεί το διάζωμα. Έχουν συγκεντρωθεί 38 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες σε 50 αρχαία θέατρα. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ κρίσιμο σημείο που θα σας δείξω. Βλέπετε αυτό το γράφημα εδώ. Το γράφημα αυτό εδώ δείχνει με διαφορετικά χρώματα τις 5 διακριτές φάσεις για την ανάδειξη των μνημείων. Φάση πρώτη, γεωφυσικές έρευνες. Είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες δηλαδή.
με ράδιο ραντάρ, ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ακτίνες λέιζερ που βρίσκουμε τι γίνεται κάτω από το έδαφος. Πρώτη φάση αυτή, μετά παρατηρήσεις, μετά ανασκαφές, μετά μελέτες αποκατάστασης και μετά εργασίες αποκατάστασης. Ποιο είναι το κρίσιμο? Ότι τις τέσσερις αυτές πρώτες φάσεις τις κάνει το διάζωμα με τα χρήματα που συγκεντρώνει. Και συνεπώς δίνει έτοιμες τις μελέτες στο Υπουργείο Πολιτισμού για να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Τι μας λέει αυτό? Μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία ευθύνης που δουλεύει για τη χώρα, βοηθάει το κράτος, δίνει έτοιμες μελέτες στο υποπενταπλάσιο του χρόνου και στο υποπενταπλάσιο του κόστους. Δηλαδή, το θέατρο Δελφών που κάναμε, η μελέτη θα ήθελε 5 χρόνια και 500.000 ευρώ. Εμείς την κάναμε σε ένα χρόνο με 100.000 ευρώ. Το ίδιο και με το θέατρο της Δήλου. Και έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα με τα χρήματα που σας είπα που συγκεντρώνουμε τους κουμπαράδες. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί περίπου 20 θέατρα στο ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε εδώ τον πίνακα που είναι εντυπωσιακός. Αυτό το γράφημα, βλέπετε, δείχνει το θέατρο και σε τι φάση βρίσκεται. Γι' αυτό το λέμε με μια ματιά. Και αυτό, ξέρετε, ανανεώνεται συνέχεια. Και αν κάνεις πάνω στο κάθε θέατρο, έχεις όση πληροφορία θέλεις. Για τις εργασίες που γίνονται, για τις λεπτομέρειες. Και βλέπετε ότι αυτό, ο πίνακας ο τελευταίος, πόσα θέατρα έχουν ενταχθεί που είναι στην τελική τους φάση. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα τα έχουμε φέρει όλα τα έργα σε αυτήν τον πίνακα εδώ. Βλέπετε, κοντεύουμε. Προκειμένου να είναι έτοιμα για την ένταξή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού στο ΕΣΠΑ. Εδώ τώρα θα σας δείξω ένα προϊόν του διαζώματος που είναι πολύ πρωτοποριακό και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της χώρας. Και επιλέξαμε ο χώρος που θα παραχθεί αυτό το προϊόν να είναι Ήπειρος. Τι είναι αυτό το προϊόν? Είναι μια πολιτιστική διαδρομή, ένα δίκτυο πολιτιστικό στην Ήπειρο με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα στη χώρα μας. Είναι, φανταστείτε, ένα brand name τουριστικό για όλους τους επισκέπτες της χώρας. Το φάκελο τον ετοιμάζει το διάζωμα με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Έχουμε κάνει μια σπουδαία ομάδα. Είναι όλο αυτό που βλέπετε σε αυτήν την κάρτα. Και η πατρίδα σας έχει αυτά τα σπουδαία θέατρα εδώ. Και το φάκελο αυτό θα το παραδώσουμε στην περιφέρεια Ηπείρου, η οποία θα κάνει μια ανοιχτή, θα το τοποθετεί στην αγορά, δηλαδή μια ανοιχτή προκήρυξη για τα τουριστικά γραφεία που ενδιαφέρονται. Και υπολογίζουμε ότι από την άνοιξη του 2014, και θα ήθελα να έχω και μια ομάδα από εσάς να το χαρούμε, που θα αρχίσει αυτή η πρώτη πολιτιστική διαδρομή. Και θα σας κάνω και μια πρόταση, αν θέλετε, για να μείνει και κάτι πέρα από όλα αυτά που λέμε, να συνδεθούμε οργανικά μια ομάδα δική σας με το διάζωμα, για να βοηθήσετε κι εσείς από την πλευρά σας στο να προχωρήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια που, αν πετύχει, θα, ειλικρινά σας το λέω, θα λυτρώσει όλη τη χώρα μας. Γιατί θα συνδέσει αυτά τα σπουδαία μνημεία με την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη της πατρίδας μας που τόσο την έχουμε ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ας κάνουμε τώρα μια βόλτα να δείτε και τα υπέροχα θέατρά σας. Αυτό είναι της Αμβρακίας, θεωρείται το πιο κομψό. Είναι στην Άρτα μέσα, έτσι, στην πόλη της Άρτας. Θεωρείται το πιο κομψό θέατρο της δεκαετίας Μεσογείου. Από τις ανασκαφές που γίνεται τώρα εκεί. Εδώ είναι τα Γείτανα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε τα Γείτανα. Είναι στον Καλαμά ποταμό, δίπλα κοντά στις Φιλιάδες, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, Θεσπρωτεία δηλαδή. Να οι ανασκαφές που κάνουμε. Εδώ είναι ένα θέατρο που όταν το είδα παραλίγο να λιποθυμήσω από τη συγκίνηση. Είναι το μεγάλο θέατρο της Κασόπης. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχει γίνει καθαρισμός. Είναι η Δήμητρα που σας έλεγα που δουλεύει σε αυτό το θέατρο και τη δέρνουσα πριν από λίγο ότι δεν θα τα αφήσει ποτέ το θέατρο. Και μάλιστα τη είπα τη Δήμητρα να κάνει και ένα ημερολόγιο από τις εντυπώσεις, όχι αρχαιολογικό ημερολόγιο, λογοτεχνικό ημερολόγιο. Και μου υποσχέθηκε θα το κάνει. Για να θυμόμαστε, Δήμητρα, και αυτή τη μέρα τη γέννηση αυτή τη συνδυασμιά και είναι σήμερα η μέρα μας γεμάτη από ωραίες ιδέες. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε τι υπέροχο πράγμα είναι αυτό. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Ξέρετε, αυτό που βλέπετε είναι ένα θέατρο περίπου 6-7.000 θέσεων. Επειδή ήταν ψηλά στην Ακρόπολη και ήταν δύσβατο, δεν λιθολογήθηκε όπως λένε οι αρχαιολόγοι μας, δεν πήραν το υλικό του. Μονάχα που το υλικό έχει πάθει φθορές από τον χρόνο, που είναι όμως ανατάξιμες. Σκοπεύουμε εδώ να κάνουμε φέτος τη Γενική Συνέλευση του Διαζώματος, κάθε χρόνο την κάνουμε σε διαφορετικό θέατρο, για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγάλη ένταση επικοινωνιακή σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε στη σπουδαία αυτή περιοχή. Αυτή είναι η Νικόπολη κοντά σας. Το βλέπετε, είναι το σημαντικότερο ρωμαϊκό θέατρο που έχει η χώρα μας. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει τώρα. Γιατί μου κόλλησε αυτό, παιδιά? Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Τι είναι η τεχνολογία εδώ, τι λέει, θα μας βοηθήσει?
Είδες λοιπόν, τεχνολογία καμιά φορά την πατάει, τα συναισθήματα όμως ποτέ δεν σε αφήνουν. Έτσι. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μιας και έγινε αυτή η διακοπή, η τεχνολογία πάντα είναι μέσο. Σπουδαίο μέσο. Μην την κάνετε ποτέ ιδεολογία στη ζωή σας. Αυτό να ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη γραμμή διαχωριστική. Εγώ την είδα αυτή τη γραμμή όταν έκανα τα ΚΕΠ, που είχα πληροφορικά φοβερούς και τρομερούς και προσπάθησα για να τους δείξω ότι δεν είναι αυτός σκοπός η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ένα ωραίο μέσο για να υπηρετείς μεγάλα αξιακά συστήματα. Λοιπόν, και μια σας αποκαταστάθηκε τώρα, κοιτάξτε τώρα, πάλι. Ναι, τι κάνω, κάνω κάτι. Κάτι μας ζούμε να αλλάζουμε εμείς. Ωραία, έλα Παύλο, αλλάζουμε. Άλλωστε 3-4, να αυτό είναι. Είναι από τον καθαρισμό που γίνεται στην Νικόπολη. Και έχουν ένα σπουδαίο πρόγραμμα αναστήλωσης. Βλέπετε, είναι η πίσω πλευρά του θεάτρου. Η πίσω στο Άρη δηλαδή. Προχώρα Παύλο μου. Να, και μια άλλη φωτογραφία. Μάλιστα σήμερα που περιφερειάσα, βάλει και το δρόμο έξω για να μην ενοχλείτε το μνημείο από το δρόμο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε σπουδαίο θέατρο, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εδώ που βλέπετε, για να καταλάβετε, τα ρωμαϊκά θέατρα στο πίσω διάζωμα, στο άνω διάζωμα, ήταν σκεπαστά. Αυτό που βλέπετε δηλαδή είναι το πίσω μέρος ενός θόλου. Ο θόλος είναι όπως τον περιγράφω, το βλέπετε, έτσι, που κυκλοφορούσαν οι θεατές. Προχώρα, Παύλο. Άλλη εικόνα από την Νικόπολη. Προχωράμε. Εδώ είμαστε στη Δοδόνη. Στη Δοδόνη γίνεται το πιο πρωτοποριακό πρόγραμμα αποκατάστασης παγκοσμίως. Και έχει σηκώσει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην παγκόσμια κοινότητα αυτό. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Γιώργος Οσμύρης, ένας παθιασμένος άνθρωπος, ένας ποιητής πραγματικά. Και βλέπετε αυτές οι. Πάλι μου πίσω πήγαινε. Αυτές οι δύο κερκίδες, παιδιά, έχουν τελειώσει. Γι' αυτό σε έχω βάλει με το κόκκινο γύρω-γύρω. Τι κάνουμε εδώ, επειδή τα εδόλια, δηλαδή τα καθίσματα του θεάτρου, είναι από τοπικό ασβεστόλιθο που είναι πολύ εύθρυπτος και ευπαθής, γιατί έχει ρογμές που το χειμώνα πάνε νερά και επειδή έχετε πάγο εδώ στην περιοχή, τα θρηματίζει, τα βγάζουν έξω, το κάθε δόλιο ξεχωριστό το πηγαίνει απέναντι σε ένα εργαστήριο, σας προτείνω να πάτε να το δείτε. Να ζητήσετε από τον Γιώργο τον Σμύρη να σας κάνει μια ξενάγηση εκεί, μια που είναι δίπλα σας. Και να δείτε εκεί με τι επιμέλεια μετά κάθονται ένα-ένα κομματάκι, τα συνδέουν και με τιτάνιο και μετά γύρω-γύρω βάζουν τεχνητό λίθο. Πρώτη φορά αυτό το πράγμα υλοποιείται σε ένα μνημείο. Είναι δηλαδή όπως μια μανούλα βάζει φασκές στο μωρό της για να το προστατέψει. Και επανατοποθετούν αυτά τα εδόλια. Βλέπετε αυτή η κερκίδα. Πίσω, Παύλο, πίσω. Παύλο. Βλέπετε αυτή η κερκίδα που είναι πιο παλιά, έχει πάρει την πατίνα του χρόνου που λέμε. Ενώ ήταν πολύ άσπρη, γιατί φοβόταν μετά πώς θα λειτουργεί και χρωματικά. Πάμε, Παύλο, συνεχίζουμε. Νικόπολης. Το σπουδαίο δίο της Νικόπολης, που και αυτό τώρα ολοκληρώνει η αποκατάστασή του. Προχωράμε. Και εδώ είναι η τελευταία έκκληση που θέλω να σας κάνω με αυτά από την αποκαρδιάς βιωματική αφήγηση προς εσάς. Είναι να διεκδικήσετε στη ζωή σας κάθε στιγμή την ευθύνη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και ψυχική εφορία και απογείωση για τα όνειρά σας. Ονειρευτείτε, παιδιά. Αγωνιστείτε. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο αγώνας ο χαμένος είναι ο αγώνας που δεν έχουμε δώσει ποτέ. Και τώρα κλείνοντας, όπως ξεκίνησα από ένα ποιητή, θέλω να τελειώσω με ένα ποιητή. Θέλω να τελειώσω με ένα ποίημα του εθνικού μας ποιητή, του Ελίτη. Και θέλω να παρακαλέσω τον Νικόλα να έρθει εδώ δίπλα μου για να μας το εκφωνήσει. Έλα, δίπλα σου. Εδώ. Δίπλα σου. Ακούστε, παιδιά, ακούστε. Είναι ανοιχτό. Αργά-αργά, Νικόλα μου, αργά-αργά. Ναι. Παράπονο, λοιπόν, λέγεται το ποίημα. Αναρωτιέμαι μερικές φορές. Είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία. Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες, πολλές ζωές, για να κερδίσουν το χρόνο που σπαταλούν. Μούτρα. Να αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Τη μέρα, την κάθε σου μέρα. Να περιμένεις την Παρασκευή που θα φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις. Και ύστερα να μην φτάνει ούτε και αυτό. Και να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές. Και μετά ούτε και αυτές είναι αρκετές. Να περιμένεις μεγάλες στιγμές. Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις. Και ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου. Και να μην βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες. Που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους. Σε εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται. Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους. Και να μην νιώθεις καμιά φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου. Την καλή υγεία, δύο φίλους, μια αγάπη, μια δουλειά, μια δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δημιουργείς. Ό,τι έχει λόγο η ύπαρξή σου, να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά.
που κι αν τα έχεις θα θέλεις περισσότερα. Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες και απελπισίες. Να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμα και πιο βαρύς. Λες και ο χρόνος σου είναι απεριόριστος. Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε μέρα αποτυγχάνω. Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Και που η λύπη τους είναι η δύναμή τους. Που κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα κι αν πέρασε ο χρόνος αδυσόπιτος από πάνω τους. Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα. Που στίβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ, για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν. Και δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα. Στα χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε μια πολύχρωμη μπουγάδα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά πάντα, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει.